καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο και στην ομάδα του Φίλιππου για την νίκη. Ήταν πέρα για πέρα δίκαιη. Πριν μιλήσουμε για τα αγωνιστικά, θα ήθελα να πω θυμάμαι συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια του Φίλιππου για τον χαμό του coach Γκίμα, έστω και ετεροχρονισμένα. Δεν μας ξαναδόθηκε ευκαιρία, δυστυχώς, και μετά λόγω του διακοπή του πρωταθλήματος θα ξαναπούμε. Είναι μια μεγάλη απώλεια όχι μόνο για την ομάδα του Φίλιππου Βέρειας, αλλά για όλο το ελληνικό μπάσκετ. Και σας αξίζω συγχαρητήρια που συνεχίζετε να είστε εδώ και να το έργο που έχει αφήσει ο coach το συνεχίζετε. Μπορεί να μην είναι η φυσική του παρουσία εδώ, αλλά είναι κάπου ψηλά και να ξέρετε θα είναι πολύ περήφανος για σας και για την προσπάθεια που κάνετε. Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Νομίζω ότι το παιχνίδι, πέρα το πρώτο δεκάλεπτο που ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, κυρίως λόγω του ότι ήμασταν συγκεντρωμένοι μέσα στο παιχνίδι, ήταν το μυαλό μας μέσα στο παιχνίδι. Ακολουθήσαμε για ένα δεκάλεπτο το πλάνο που είχαμε και ήμασταν μπροστά στο σκορ και με σχετική άνεση σύμφωνα με το κομμάτι του παιχνιδιού που αναλογεί σε ένα δεκάλεπτο να είσαι μπροστά με σχετική άνοση. Από το δεύτερο δεκάλεπτο δυστυχώς σταμάτησαμε να παίζουμε. Νομίζαμε ότι θα κερδίσουμε εύκολα. Μια ομάδα που είναι πολύ έμπειρη, έχει μεγάλη ομοιογένεια γιατί παίζουν πολλά παιδιά χρόνια μαζί. Είχαν δύο προσθήκες σημαντικές που για μένα τους ανεβάζουν και ένα επίπεδο σχέση με πέρσι παραπάνω. Άρα δεν θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι το παιχνίδι τελείωσε. Σταματήσαμε να παίζουμε. Χάλασε το μυαλό μας, δεν ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε διάφορα πράγματα στην άμυνα για να σταματήσουμε τα ατού της Βέρειας, αλλά το μεγάλο πρόβλημά μας ήταν η συγκέντρωση. Δεν ήταν αν παίζαμε με αυτόν τον τρόπο στην άμυνα ή με τον άλλον. Δεν υπήρχε συγκέντρωση, δεν υπήρχε ενέργεια. Θέλω να είμαι δίκαιος όμως με την ομάδα μου και με τους παίχτες μου. Η ευθύνη της ήττας είναι αποκλειστικά δική μου. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς να φανεί δικαιολογία, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Είμαστε μια ομάδα που ξεκίνησε την προετοιμασία της με 7 παίχτες και μέχρι μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ήμασταν 8. Πήραμε άλλα 3 παιδιά την τελευταία εβδομάδα. Κάποιοι έχουν κάνει μία προπόνηση, κάποιοι έχουν κάνει 2. Δεν έχουμε ούτε καν 12 για το ρόστερ, ούτε καν για την προπόνηση. Οπότε καταλαβαίνει τι σημαίνει να μην έχει ούτε καν για την προπόνηση. Όλα αυτά δεν είναι δικαιολογία. Όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, παίζουμε όλοι για να κερδίσουμε. Πρέπει να έχουμε εγωισμό. Δεν δείξαμε μπασκετικό εγωισμό. Αλλά η ζωή συνεχίζεται, το μπάσκετ συνεχίζεται. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που καταρχήν παίζουμε, γιατί η διακοπή αυτή μας τύχησε σε όλους. Ελπίζω να έχουμε υγεία και να μην ξανασταματήσουμε το παιχνίδι, γιατί είναι κάτι που όλοι αγαπάμε. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ. Συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά και πρέπει να υπερβάλλουμε αυτούς για να καταφέρουμε τους στόχους που έχουμε, που είναι η σωτηρία της ομάδας. Πάλι συγχαρητήρια στον coach και στην ομάδα τους. Καλή χρονιά να έχουμε, να έχετε υγεία. Και εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, συγχαρητήρια και από μένα στον κόουτς και στην ιστορική ομάδα του Κόρυβου. Ήταν μια πρεμιέρα πρωταθλήματος, η οποία έχουμε που πάντα κρύβει ιδιαιτερότητες η πρεμιέρα. Σίγουρα και η δική μου η πρώτη, σαν πρώτος κόουτς, στη θέση του Δημήτρη του Γκίμα, ήμουν ιδιαίτερα φορτισμένος, γιατί όπως είπε και ο coach, ήταν δύσκολο ας πούμε, ο χαμός του μας, αλλά είχαμε μια μεγάλη συσπήρωση με τους παλιούς, με τον πρόεδρο και με τους υπόλοιπους παράγοντες, οι οποίοι πλαισίζουν την ομάδα και μπορούσαμε να στήσουμε την ομάδα ξανά από την αρχή, με τους παλιούς παίχτες, σύν τις δύο προσθήκες που είπε ο coach. Σίγουρα η διαφορά δεν είναι αυτή που φάνηκε στο παιχνίδι μέσα. Εμάς μετά το δεύτερο δεκάλεπτο, με κάποιες αλλαγές που κάναμε στην άμυνα και διαβάσαμε καλύτερα την επίθεση, μπορέσαμε και καλύψαμε τη διαφορά που χάναμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Και στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο, με πάρα πολύ καλή άμυνα, καταφέραμε και πήραμε αυτή τη διαφορά. Σίγουρα στον Κόρυβο δεν βγήκαν αυτά που περιμένανε. Η διαφορά μας δεν είναι αυτή. Αλλά σίγουρα και το πρωτάθλημά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο στη συνέχεια. Εγώ δίνω συγχαρητήρια στα παιδιά, παίξανε με μεγάλο πάθος και καταφέραμε να κάνουμε αυτή τη νίκη.